Ναι, ούτε κι εγώ. Το τρυπάρι της Άντι. Εγώ κοιτούσα αν έξω όλα αυτά που χρειάζεσαι. Πολύ ασυνήθιστη εμφάνιση. Α, εγώ είπα να γίνω λίγο γιορταστικός για τους επιστήμονες. Και η τούρτα γενεθλίων. Γεια σας διακεκριμένοι συνάδελφοι. Σήμερα θα παρακολουθήσετε μια εφεύρεση τόσο προχωρημένη που μπορεί να αλλάξει τη σύγχρονη επιστήμη για πάντα. Τώρα για την επίδειξη ο βοηθός μου θα βάλει αυτή τη ρόμπα και θα μπει στη μηχανή. Τι? Μερικοί από εσάς θα αναρωτιέστε γιατί το αντικείμενο του πειράματος πρέπει να βδυθεί. Τι έχεις εκεί? Α, πρέπει να είναι το πικάντικο φίκι που έφαγα πριν. Πρέπει να πάω πάλι στην τουαλέτα. Θα επιστρέψω αμέσως. Χρόνια πολλά! Επιτέλους ήρθες! Ναι, είχε απίστευτη κίνηση, ξέρεις. Λοιπόν, άφησε το δώρο στο τραπέζι για τα δώρα. Το δώρο σου. Αυτό που περίμενα όλο τον χρόνο. Το έχω. Εδώ πέρα είναι. Ταρά, τυλιγμένο και έτοιμο. Λοιπόν, τι περιμένεις, φιλαράκι? Σέρβιρε την τούρτα για να μπορέσω να ανοίξω το δώρο μου. Η τούρτα πρέπει να την άφησα στη Σάντι. Την πήγες στη Σάντι? Όχι, είπα το ζαχαροπλάστη που θα τη φέρει τον λένε Άντι. Νομίζω τον ακούω απ' έξω. Περίμενε να πάω να δω. Μπομπ στο γκαράκι. Πεταλίδες μου. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ας συνεχίσουμε την επίδειξη. Σας παρουσιάζω τη γεννήτρια πρωτονίων 2000. Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα παραγωγής με 5, 6, 7 έως και 8 εργατών. Πράγμα που συμφέρει τη διοίκηση. Αλλά είναι ευλογία και για τους εργάτες που παίρνουν υψηλές αποδόσεις στις κάρτες τους. Κοιτούσα επίσης και τη δική σου ετήσια κάρτα. Α, το τηλεσκόπιο! Χωρίς άλλη καθυστέρηση σας παρουσιάζω την ακολουθία πρωτονίων. Σάντι, λυπάμαι που θα καθυστέρησω τη διαδικασία, αλλά ξέχασα να ταχυδρομήσω τη δήλωσή μου και θα επιστρέψω αμέσως. Εντάξει.